Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο. Οι ομάδες έχουν ήδη παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έλεγα θα ξεκινήσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής μεταξύ του ΑΟ Σύρου και του ΑΟ Μυκόνου. Οι καθιερωμένες χαιρετούρες των δύο ομάδων. Να πούμε ότι περίπου έχει στα 300 με 350 άτομα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου εδώ στην Άνω Σύρο. Να περάσουμε όμως γρήγορα στις εντεκάδες για τους φιλοξενούμενους, για τον ΑΟ Μυκόνου. Νούμερο 1 Δελιγιώρογλου, Ράγια, Μπάμπακαρ, 4 ο Τόμπορος, 5 ο Μπαλής, 6 ο Αμπαδίνης, 7 Αλεξανδρόπουλος, 8 Ξένος, 9 Σερέπας, 10 Πανέτα, 11 Μπομπάι. Οι υπόλοιποι 7 για τον ΑΟ Μυκόνου, νούμερο 12 Μερτινάς, 13 Βαρουξής, 14 Αργυρίου, 15 Πάλας, 16 Τσάνης, 17 Χιλάη, 18 Μουλίδης. Για τους γηπεδούς, για τον ΑΟ Σύρου, οι 11 πρώτοι που παρέταξε το δίδυμο Ρούσος Βαρθαλίτης είναι οι εξής: νούμερο 1 Συριανός, 2 Μαραγκός, 3 Κοτσαρής, 4 Αργυρός, 5 Παπαδόπουλος, 6 Μανουδάκης, 7 Ρούσος, 8 Τσαρτανίδης, 9 Λούσας, 10 Ραμπαβίλας και 11 Μίρτσα. Οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν τον πάγκο για την ομάδα του ΑΟ Σύρου είναι οι εξής: 12 Μουράι, 13 Ρούσος Κάρολος, 14 Κουκούλης, 15 Πρίντεζης, 16 Φωτεινιάς, 17 Μαυράκης και 18 ο Μπαλόπιτας. Να πούμε ότι στην προηγούμενη αγωνιστική ο ΑΟ Σύρου κατάφερε και κέρδισε, όπως και ο ΑΟ Μυκόνου κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι την ομάδα της Άνω Μερά, δύο ομάδες που έχουν 8 βαθμούς διαφορά. Ο ΑΟ Σύρου έχει κάνει όσο το 5 στα 5 και συνεχίζει αίτητος στο φετινό πρωτάθλημα. Όλα αυτά παραμονές του μεγάλου ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής που φιλοξενείται από την ομάδα της Λάβας στη Σαντορίνη. Απ' την άλλη, ο ΑΟ Μυκόνου που βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία με αρκετές, θα έλεγα, αποτυχίες σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Βέβαια, εννοείται δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην 7η στροφή του πρωταθλήματος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Βέβαια, όλα αυτά ο Μυκόνου με μία νίκη σήμερα σίγουρα θα κλείσει την ψαλίδα από τον ΑΟ Σύρου και θα μπει και αυτός ξανά ενεργά στο μοναδικό στόχο που είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος και η άνοδος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να πούμε επίσης ότι ο ΑΟ Σύρου έχει αρκετές απουσίες σήμερα. Αυτή που είναι και μάλιστα της τελευταίας στιγμής είναι η απουσία του Ηλία του Κότση, ο οποίος τραυματίστηκε και τελικά δεν συμπεριληφθήκε στην 18η. Από την άλλη, λείπουν ο βασικός θεματοφύλακας της ομάδας φέτος, ο Δημήτρης ο Βαβακούρης. Απουσία είναι και ο Γιάννης ο Χούρος που είναι εκτός 18ης. Να πούμε ότι ο Αργυρός ο Άγγελος παίζει τραυματίας, αγωνίζεται μεν καθώς, όπως θυμόμαστε όλοι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε έναν ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι. Παρ' όλα αυτά μπόρεσε και βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του Ασούρ και ξεκινάει για άλλη μια αγωνιστική στην βασική εντεκάδα. Απ' την άλλη πλευρά ο ΑΟ Μυκόνου, έτοιμο πόλεμος θα έλεγα, χωρίς απουσίες, έτοιμος να... Ενώ έχουμε ένα λεπτού υγιή για τον θάνατο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα του κύρου Τσούφα. Ένα λεπτού υγιή λοιπόν. Αλέξανδρος Αρβανίτης, ο παλιός παράγοντας της ομάδας του ΑΟ Σύρου στα μέσα της δεκαετίας του 90 με πολύ πετυχημένη πορεία. Πολλοί τον γνωρίζουμε με το παρατσούκλι Τσούφας, όπως προείπα. Μια επιβλητική παρουσία στο νησί. Ένας ξαφνικός θάνατος για τον παλαιό παράγοντα. Αλλά ας περάσουμε όμως στο αγωνιστικό κομμάτι. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του πολύ σημαντικού αυτού παιχνιδιού που ακούτε από τον Αιγαίο Live και τους 95,8 σε συνεργασία με το Sport Kiklades 24, το Siro Sports και το Kiklades 24. Να ευχαριστήσουμε θερμά τις διοικήσεις των δύο ομάδων, του ΑΟ Σύρου και του ΑΟ Μυκόνου και βέβαια το Όκιο Καφέ Μπαρ στην παραλία της Ερμοπόλης για την ευγενική τους χορηγία
να είμαστε εδώ ζωντανά από την Ανώση. Όσο επιμένει με τον Ρούσο τον Γιάννη, ψάχνει τον καλό χώρο. Πολύ ωραία εκεί τον... Κάνουμε γκολ! Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη στιγμή στην κάθε την πάσα που πέρασε ο Ρούσος ο Γιάννης στον Κοτσαρή. Εκείνος θέλησε από την κλειστή γωνία να πλασάρει τον Δελγιόρογλου. Η μπάλα πέρασε παράλληλα όμως από την εστία. Μίρτσα στο στημένη μπάλα με το αριστερό. Την μπάλα θα περάσει. Ευκαιρία, μεγάλη στιγμή για τον Ναό Σύρου. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ναό Σύρου. Γρήγορα η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έχει βγει ο Δελγιόρογλου. Χάνει ο Δελγιόρογλου. Ο Ραμπαβίλας δεν θα μπορέσει να υποφεληθεί. Άλλη μια καλή στιγμή που πήγε να βγει για τον Αόσυρου. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει την μπάλα και να παίξει γρήγορα τον Μαραγκό. Μαραγκός με αρκετό χώρο θέλει να βρει τον Λούσα. Λούσα από δεξιά. Τα προσπάθεια σεντράρει, χαμηλά ευκαιρία. Ο Ρούσο στο πλασέ πάνω στον Σερέπα. Κακό τελείωμα από τον Γιάννη τον Ρούσο. Με το μόνιμο εκτελεστή του Αλεξανδρόπουλου με το αριστερό να θέλει να γεμίσει. Σέντρα σουτ, μπάλα περνάει από όλους. Ο Συριανός με υπερένταση θα απομακρύνει σε πλάγιο. Πολύ καλή επέμβαση από τον Κώστα τον Συριανό. Να λοιπόν η πρώτη επέμβαση στα ρωτοφύλακα που βλέπουμε μετά από περίπου 57 λεπτά αγώνα. Εύκολα θα απομακρύνει ο Παπαδόπουλος με το αριστερό. Θα παίξει γρήγορα ο Μουράη. Πλεονέκτημα αφήνει ο διαιτητής. Λούσας από δεξιά. Λούσας αντιενός. Θα περάσει ο Λούσας. Θα περάσει στον Μίρτσα, στον Ραμπαβίλα. Εκείνος δεν θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Είναι ο πεσμένος παίχτης του ΑΟΣΥΡΟ από την προηγούμενη φάση. Είναι ο Μανουδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Μπάμπακαρ. Σερέπας. Σερέπας θα κρατήσει, ψάχνει κάποιο χώρο να αλλάξει παιχνίδι τώρα για τον Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος ενώ συνεχίζει να παίξει το Αοσύρου κάτω. Αλεξανδρόπουλος το σουτ που θα κάνει κανένα πρόβλημα για τους Γιάννη να μπλοκάρει. Και εδώ υπάρχουν κάποια μικροεπισόδια καθώς δεν τηρήθηκε το fair play. Καθώς είναι πεσμένος ο αρχηγός του Αοσύρου στο έδαφος, οι φιλοξενούμενοι δεν τήρησαν το fair play. Εκδήλωσαν κανονικά επίθεση με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες μικρές αψιμαχίες από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Αυτή τη στιγμένη μπάλα για τον Μίρτσα, περάσει από όλους, ο Δελγιόρογλου θα απομακρύνει. Επιμένει ο Σύρου με τον Μίρτσα, ωραίο γέμισμα, φάζει μπάλα, περνάει ευκαιρία, ο Ραμπαβίλας, 1-0 ο Σύρου, ανοίγει το σκορ. Ο Παναγιώτης Ραμπαβίλας, ολέθριο λάθος του κεντρικού αμυντικού του Αόσυρου, του Τόμπρου. Στη φαλτσαριστή αυτή σέντρα του Έρτσιν Μίρτσα, η μπάλα θα περάσει ο Ραμπαβίλας στο 61ο λεπτό. Θα ανοίξει το σκορ για τον Αόσυρου με αυτό το αριστερό δυνατό διαγώνιο σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής. Θα ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους. Αψιμαχίες τώρα με τον Πανέτα από ό,τι βλέπω και τον Κοτσαρή. Μπαίνει και ο Μπάμπακαρ εκεί. Είναι και ο Μαραγκός που είναι αρκετά εκνευρισμένος. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής Ρούσος, καθώς υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν θα τιμωρήσει κάποιον από αυτούς. Μπάμπακαρ Πανέτας από τη μία. Και είναι κόκκινη. Κόκκινη στον Μπάμπακαρ. Κόκκινη στο 70 λοιπόν για τον ΑΟ Μικόνου. Και τώρα όλος ο ΑΟ Μικόνου πάνω στον διαιτητή Ρούσο. Όλος ο ΑΟ Μικόνου πάνω στον διαιτητή Ρούσο για την κόκκινη που έβγαλε. Είναι ο Τόμπρος. Είναι ο Τόμπρος ο παίκτης που αποχωρεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν ο Τόμπρος, ήταν και ο Μπάμπακαρ δίπλα. Τελικά ο Τόμπρος, ο κεντρικός αμυντικός, είναι ο παίκτης που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 70 ο παίκτης που έκανε το λάθος στη φάση του τέρματος αφήνει τη ομάδα του και με 10 παίκτες τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.
Δυνατό μαρκάρισμα εδώ και το παιχνίδι αγριεύει αρκετά. Όλος ο Σιρουπάνος των παίκτων Ομικόνου. Εδώ το παιχνίδι χαλάει. Κόκκινη κάρτα και στον Πανέτα. Με 9 ο Ομικόνου σε 2 λεπτά μέσα. Απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Ρούσο στον Πανέτα. Το παιχνίδι έχει αγριέψει αρκετά, θα λέγαμε. Πάνω στον Μανουδάκη το μαρκάρισμα. Σερέπας και Μπάμπακαρ είναι κοντά στον αντίπαλό του. Ο Πανέτας δείχνει να απομακρύνεται προς τα ποδητήρια. Ο επόμενος νομικός με τον διαιτή Ρούσο συνομιλούν. Στο 71 λοιπόν ο Μικόνου μένει με 9. Ο Πανέτας έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τα ποδητήρια. Το παιχνίδι δείχνει να χαλάει. Εκνευρισμός για τους φιλοξενόμενους. Από το 69 μέχρι το 71 μέσα σε 2 λεπτά είδαμε ένα γκολ, 2 κόκκινες κάρτες. Ο Μουράι θα ανοίξει για τον Ρούσο, ο οποίος έχει δυνάμεις. Με τον ξένο θα περάσει εξαιρετικά ο Ρούσο Κάρλος. Ευκαιρία τέτα τέτ με τον Δελιγιώρη το πλασέ. 2-0 ο Όσιρου με τον Ρούσο τον Κάρολο. Σε μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια που έκανε ο Ρούσος. Διέρχισε περίπου το μισό γήπεδο. Πέρασε εξαιρετικά τον ξένο. Πλάσαρε ιδανικά το Δελιγιώρογλου. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Ρούσου. Αοσύρου Αομικόνου 2-0. Ο Αοσύρου που είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και δύο κλασικές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ του Ραμπαβίλα στο 69 άνοιξε τον αμυντικό κλειό του Αομικόνου. Οι δύο κάρτες οι κόκκινες που αντίκρισαν στο 70 και στο 71 η Τόμπρος και Πανέτας δεν έδωσαν ευκαιρία στον Αομικόνου να ισοφαρίσει. Το τελειωτικό χτύπημα έρθε στο 87 με το Ρούσο τον Κάρολο να σημειώνει το 2-0. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Sport Kiklades 24, το siosports.gr, το Kiklades 24 και βέβαια τον Αιγαίο Λάβης και το 95,8. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Όκιο Καφέ Μπαρ στην παραλία της Ερμούπολης. Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω από την Άνω Σύρο. Ο Άνω Σύρου πηγαίνει, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα στη Σαντορίνη με το 6-6. Και βέβαια, στόχος του είναι να μην έχει κάποια απώλεια. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου στο φιλάθλο κοινό.